Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού της Θεσσαλονίκης. Η πόλη έμεινε για τρίτη μέρα χωρίς λεωφορεία, καθώς οι εργαζόμενοι συνεχίζουν την επίσχεση εργασίας, ενώ σήμερα συμμετείχαν και στην 24ωρη πανελλαδική απεργία. Η λύση δεν δόθηκε ούτε από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο απέρριψε το απόγευμα την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η διοίκηση του ΟΑΣΤ. Υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία για τον κόσμο. Ταλαιπωρούμαστε όλοι. Έχουμε πληρώσει μηνιαίες κάρτες. Τουλάχιστον κάποια γραμμές έκτακτης ανάγκης σας είχαν έστω μία φορά την ώρα. Να γινόταν, δηλαδή, να εξυπηρετούνταν κάπως ο κόσμος. Στη δουλειά σας πώς πάτε? Με τα πόδια ως ένα σήμα και ένας συνάδελφος με εξυπηρετεί στη συνέχεια. Για το φλέγον ζήτημα του ΟΑΣΤ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και επαγγελματιών της πόλης. Στοιχεία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κάνουν λόγο για πτώση 30% του τζίρου των καταστημάτων την τρίτη, δεύτερη μέρα της επίσκεψης εργασίας. Θέλω να ζητήσω σήμερα καλή την πίστη από τους εργαζόμενους των ΟΑΣΤ που είναι σήμερα εδώ στην συνάντηση αυτή, να κάνουν ένα βήμα καλής θέλησης. Να λύσουν τα χειρόφρενα, να βγουν τα λεωφορεία στους δρόμους, να εξυπηρετήσουν τους συμπολίτες μας, να το κάνουν αυτό δίνοντας κάποιες μέρες προθεσμία για να τακτοποιηθούν οι οφειλές του ΟΑΣΤ μπρος στους εργαζόμενους, αλλά όχι σε βάρος των συμπολιτών μας. Να διενεργούνται κανονικά οι συγκοινωνίες, να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες, να μην δεινοπαθεί η αγορά και η εθνική οικονομία. Ξεκάθαρα πράγματα. Και ευθύνη γι' αυτό έχει φυσικά ο ΟΑΣΤ, αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη κατά την άποψή μου την έχει, προσέξτε, έχουν την πολιτική διοίκηση και διαχείριση του όλου θέματος ο εκάστοτε υπουργός. Σήμερα είχαμε ασφαλιστικά μέτρα εις βάρος των απλήρωτων εργαζομένων. 6 Ιουνίου έχουμε αγωγές και μας ζητάει να τον πληρώσουμε γιατί έχουμε το δικαίωμα της απεργίας. Και θέλουμε να βγούμε στη δουλειά να δουλέψουμε. Λέτε να μην καταλαβαίνουμε το μεγάλο βάρος που έχουμε στην πλάτη μας εμείς οι εργαζόμενοι. Αγανακτισμένοι από την έλλειψη αστικών συγκοινωνιών, επαγγελματικοί φορείς της πόλης απέστειλαν επιστολή στον Πρωθυπουργό, στην οποία προτείνουν τη διενέργεια διαγωνισμού προκειμένου να αναλάβει άμεσα ιδιώτης επένδυτης τον ΟΑΣΤ. Η περιφέρεια, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι παραγωγικοί φορείς αλλά και οι εργαζόμενοι θα συστήσουν έναν φορέα ο οποίος θα αναλάβει να σχεδιάσει και να επιβλέπει την λειτουργία του άλλου φορέα, όπου θα υπάρξει ένας ιδιώτης επενδυτής ο οποίος θα αναλάβει το μεταφορικό έργο της πόλης, συμπεριλαμβάνοντας και τις υπεραστικές συγκοινωνίες, τα ΚΤΕΛ. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη των εργαζομένων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών, προκειμένου να ενημερωθούν για τη χθεσινή συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη και να επανακαθορίσουν τη στάση τους, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει σαφές το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των δεδουλευμένων.